κύριος Μάκης Αυγερινός, αγκιοχειρουργός. Λαμπρό παράδειγμα του Brain Gain. Πείτε μου τώρα για αυτή την αίθουσα που είναι λίγο σαν διαστημόπλιο. Είμαστε λοιπόν σε μια σύγχρονη αίθουσα ρομποτική υβριδική. Όπως βλέπετε εκεί έχουμε έναν ρομποτικό αγκιογράφο. Mm-hmm. Ο ρομποτικός αγκιογράφος μπορεί να μετακινηθεί στο χώρο. Βλέπετε πάνω έχει έναν πομπό, ο οποίος διαβάζει τους δέκτες γύρω-γύρω στο δωμάτιο και έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του δωματίου εμείς επιθυμούμε. Θα φέρω λοιπόν τώρα τον ρομποτικό αυτό αγκιογράφο στην τράπεζα, όπως τη λέμε, του ασθενή. Εδώ είναι που θα ξαπλώσει ο ασθενής. Ενώ πριν πώς ήτανε, γιατρέ? Ήτανε τοποθετημένα σταθερά αυτά τα μηχανήματα. Άρα το σύγχρονο είναι η μετακίνηση. Είναι η μετακίνηση και η δυνατότητα που σου δίνει να κάνεις ταυτόχρονα, αν χρειαστεί, μία ανοιχτή επέμβαση. Σου δίνει περισσότερες δυνατότητες. Ξεπερνάμε τα συνηθισμένα όρια χειρουργικής. Περνάμε πλέον στην ελάχιστη επεμβατική χειρουργική. Όλα αυτά που είναι απλωμένα εδώ. Οι κλασικές επεμβάσεις χρησιμοποιούσαμε μοσχεύματα που αντικαθιστούσαμε τα αγγεία. Και ακόμα τις κάνουμε κάποιες φορές. Ένα τέτοιο αγγείο ή ένα τέτοιο μόσχευμα που βάζαμε στην αορτή, αφού όμως πρώτα κάναμε μια μεγάλη τομή για να φτάσουμε στο σημείο που είναι η βλάβη να την αντικαταστήσουμε. Αντί λοιπόν να έχουμε αυτά τώρα τα μοσχεύματα που κάποιες φορές ακόμα τα χρησιμοποιούμε, ξεκινάμε όλη την επέμβαση μέσα από μια τόσο λεπτή βελόνα. Και με τη βοήθεια υπερήχων μπορούμε να παρακεντήσουμε συνήθως την μυριαία αρτηρία. Μέσα από αυτή τη βελόνα μπορούμε να περάσουμε ένα πολύ λεπτό σειρματάκι. Πόσο λεπτό, ε? Τόσο λεπτό, δείτε το. Πλέον ενεργοποιώ τον αγκιογράφο. Έχω ένα πεντάλ εδώ. Μόλις πατήσω το πεντάλ, αμέσως παίρνω εικόνα το σύρμα μου που ταξιδεύει μέσα στο αγγείο. Δηλαδή, εσείς χειρουργείτε εκεί πλέον? Εγώ πλέον δεν κοιτάω τον ασθενή, κοιτάω πλέον την οθόνη. Και δεν βλέπω κοιτάτε καθόλου. Πλέον εκεί από τη στιγμή που έχω κάνει την είσοδο στο ανθρώπινο αγγείο, όλη η επέμβαση θα γίνει πλέον κοιτώντας την οθόνη. Και έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιώ τον ρομποτικό αγγιογράφο, με συγχωρείτε λίγο, για να τον γυρίζω δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω, για να μπορέσω να πλοηγηθώ σε όλο το σώμα. Γιατί μπορεί το τσίπημα να το κάνω στο μυρό, αλλά η βλάβη που θέλω να διορθώσω να είναι στην καροτίδα. Και φαντάζομαι αυτά είναι τα extension, ας πούμε. Αφού λοιπόν κάνω την εισαγωγή μέσα από αυτή τη μικρή βελόνα, μέσα από μία μικρή οπή που έχω ανοίξει, αφού βγάλω τη βελόνα μου, τοποθετώ μέσα, αυτό το λέμε στη γλώσσα μας, τικάρι. Αυτό θα μου δώσει πρόσβαση να ταξιδέψουν μεγαλύτερα μοσχεύματα μέσα στο σώμα. Το βλέπετε εδώ πώς περνάει, αλλά πλέον το βλέμμα μου είναι στην οθόνη. Ωραία. Μπορείς να με βοηθήσεις? Ναι. Να μην σας κλέψω και την τέχνη, γιατρέ. Λοιπόν, αυτό είναι δουλειά για δύο. Περνάω λοιπόν τώρα τον ειδικό καθετήρα. Αν ήμουν στην Αμερική θα είχα αυτό ως σήμερα. Με μεγάλη χαρά θα σας πω ότι όταν πριν 2 χρόνια επέστρεψα από την Αμερική, ο αγκιογράφος που χρησιμοποιήσαμε εκεί ήταν ακριβώς ο ίδιος με αυτό που χρησιμοποιούμε εδώ. Ο εξοπλισμός αυτός έχει ένα προσδόκιμο τουλάχιστον δεκαετίας και θα παραμένει ακόμα επίκαιρος όσο προετοιμαζόμαστε για την επόμενη γενιά χειρουργείων. Αν αυτό είναι το τώρα, ποιο είναι το επόμενο ραντεβού, φαντάζεστε, της επιστήμης σας? Το επόμενο στάδιο είναι ο χειρουργός να είναι έξω από αυτό το δωμάτιο και να δουλεύει πάνω σε joysticks, να δουλεύει στον υπολογιστή και όλη αυτή η κατεύθυνση των σειρμάτων να γίνονται με κινήσεις που κάνουμε σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή απ' έξω. Όπως ήδη γίνεται σε κάποιες άλλες ειδικότητες. Ο χειρουργός βρίσκεται μέσα σε ένα ρομπότ, κατευθύνει joysticks. Και έχει τη δυνατότητα με κάμερες που βρίσκονται ακόμα και μέσα στο αγγείο, γιατί έχουμε τέτοιες τεχνολογίες πλέον. Μικρές κεφαλές υπερήχων ταξιδεύουν με το σύρμα μέσα από το αγγείο. Και βλέπουμε πολύ καλά την αθυροσκλήρωση, την ποιότητα της πλάκας και μπορούμε με περισσότερο ακρίβεια να τοποθετήσουμε το στέμι. Να σας κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Παρακαλώ. Πόσα χρόνια περάσατε στην Αμερική? Στην Αμερική έφυγα το 2011, έχοντας μόλις τελειώσει η ειδικότητα αγκιοχειρουργικής. Το πλάνο ήταν να μείνω 1 χρόνο στην αρχή, τελικά έμεινα 11 χρόνια. Έχουν αυτό το ταλέντο οι Αμερικάνοι να κρατάνε. Τι είναι αυτό
που βρήκατε στην Ελλάδα, ξαναθυμηθήκατε στον ελλαδικό χώρο, που ήταν αναντικατάστατο. Ξέρετε, στην Αμερική και όσοι έχουν ζήσει πολύ στην Αμερική, συνειδητοποιούν κάποια στιγμή ότι όλη τη ζωή περιστρέφεται γύρω από τη δουλειά. Νύχτα θα μπεις στη δουλειά, νύχτα θα βγεις. Τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Μεγάλωσα στην Ελλάδα, μεγάλωσα Έλληνας. Μου είναι δύσκολο στην ηλικία των 35 που πήγα στην Αμερική να προσαρμοστώ σε ένα lifestyle αντίστοιχο της Αμερικής που είναι κυρίως επικεντρωμένο στην εργασία. Έχω και εδώ πολύ ωραίες συνθήκες εργασίας, αλλά όταν τελειώνει η εργασία, έχω τους ανθρώπους μου, έχω τον ελληνικό ήλιο, έχω την ελληνική θάλασσα. Αυτό δεν ξεπληρώνεται. Και αυτό είναι δύσκολο να το αντικαταστήσεις. Πόσο χρονών είστε, κύριε Γερινέ? Είμαι 47 χρονών. Να είστε καλά. Χαρά μου.